7 μεσάνυχτα ακριβώς είχαμε εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, στην οδό Κρήτης πιο συγκεκριμένα, είχαμε μια πυρκαγιά σε διαμέρισμα 5ου ορόφου. Χρειάστηκε να στηθεί μια έτσι, πολύ κρίσιμη επιχείρηση των πυροσβεστών προκειμένου να απεγκλωβιστούν δύο ηλικιωμένα άτομα τα οποία κατοικούσαν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Μάλιστα, ο ένας από τους δύο γέροντες ήταν και κατάκητος, οπότε ήταν πολύ ιδιαίτερη έτσι, αυτή η πυροσβεστική επιχείρηση που στήθηκε. Γύρω στα μεσάνυχτα, λοιπόν, είχαμε το ξέσπασμα αυτής της πυρκαγιάς στο διαμέρισμα, η οποία το κατέστρεψε ολοσχερώς. Ευτυχώς απεγκλωβίστηκαν εγκαίρως οι δύο ηλικιωμένοι. Ευτυχώς. Οι άνθρωποι μέσα στην ατυχία τους ήταν και λίγο τυχεροί, γιατί ο πυροσβεστικός σταθμός, ο τρίτος πυροσβεστικός σταθμός Θεσσαλονίκης, απέχει 50 μέτρα από το σημείο αυτό. Οπότε η παρέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση. Ευτυχώς είναι καλά. Χθες είχαμε στην πλατεία Αμερικής έναν ηλικιωμένο 89 ετών. Δυστυχώς ο άνθρωπος ανασύρθηκε νεκρός στην Αθήνα. Δεν το πρόβλημα. Είναι δυστυχώς συνεχή αυτά τα περιστατικά. Ναι. Δυστυχώς είναι πολλά τα περιστατικά με πυρκαγιές. Το έχουμε δει αυτό και αναλύοντας κάποια στατιστικά δεδομένα. Οι περισσότερες πυρκαγιές που μπαίνουν σε διαμερίσματα, δυστυχώς μπαίνουν σε διαμερίσματα στα οποία κατοικούν ηλικιωμένοι άνθρωποι και πολύ περισσότερο μόνοι τους. Φαίνεται ότι είναι μια ιδιαίτερη ηλικιακή αυτή η ομάδα, για την οποία και οι περιοίκοι αλλά και όλοι μας πρέπει να δείχνουμε ιδιαίτερη προσοχή. Έτσι. Τώρα, μιλώντας για πυρκαγιές, να πούμε ότι έχει περιοριστεί και έχει ελεγχθεί μια πυρκαγιά η οποία μας απασχόλησε λίγο χθες, δασική πυρκαγιά αυτή τη φορά. Πέρασε από την Αλβανία στην περιοχή του Βροντερού. Εκεί το χωριό, το πιο κοντινό, λέγεται Βροντερό. Ευτυχώς δεν απείλησε σε καμία φάση τις κατοικημένες περιοχές. Και όπως μας ενημέρωσαν από την πυροσβεστική πριν από λίγο, στη διάρκεια της νύχτας περιορίστηκαν τα μέτωπα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν υπάρχει κανένα ενεργό μέτωπο.